Γεια σας! Στο σημερινό βίντεο θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες δικές μου μεθόδους που χρησιμοποιώ για να απαθανατίζω το μακιγιάζ μου όσο πιο καθαρά γίνεται. Σε καμία περίπτωση δεν θεωρώ πως το έχω τερματίσει, είμαι πάντοτε σε διαδικασία που ψάχνω. Δεν είμαι όμως φωτογράφος και δεν θα μιλήσω με τεχνικούς όρους γιατί δεν τους ξέρω. Οπότε θα σας πρότεινα ανεπιφύλακτα για πολύ πιο εξεζητημένα και προχωρημένα ζητήματα πάνω σε αυτό να συμβουλευτείτε ειδικό. Στο σημερινό βίντεο έχω προσθέσει και τις συμβουλές της Ήρυδας Γεωργιάδου, που είναι η φωτογράφος μόδας που σας έχω ξανααναφέρει στο κανάλι μου. Πριν ξεκινήσουμε όμως, να σας διευκρινίσω ότι το μακιγιάζ αυτό έχει γίνει σε tutorial, έρχεται σύντομα. Εάν λοιπόν σας ενδιαφέρει σαν θέμα, πάμε να ξεκινήσουμε. Κεφάλαιο 1. Ο φωτισμός. Πρώτα απ' όλα θα σας παραπέμψω στο βίντεο που έχω κάνει σχετικά με το φωτισμό. Κρατάει 5,5 λεπτά και απλώς εκεί μέσα εξηγώ τα πάρα πολύ βασικά όσον αφορά το φωτισμό, τη θερμοκρασία του φωτισμού, ιδανικές πηγές φωτισμού, κατά τη δική μου γνώμη, και όλα αυτά που θεωρώ εγώ μια σωστή βάση για να ξεκινήσει κανείς να σκέφτεται όλο αυτό το ζήτημα. Μπορεί οι φωτογραφίες σας να έχουν μια ποικιλία ανάλογα το μακιγιάζ που απεικονίζετε κάθε φορά και αν εσείς θέλετε να το αναδείξετε με τρόπο πιο ρομαντικό ή πιο καθαρό ή πιο editorial ή οτιδήποτε τέτοιο. Η ένταση λοιπόν καθορίζει πάρα πολλά, όχι μόνο την ευκρίνεια, που είναι ορισμένες φορές το α και το ω για μία make-up artist, αλλά επίσης παίζει όπως είπα ρόλο και σε τι διάθεση στοχεύεται. Συνήθως όσο πιο σκοτεινό ή όσο πιο ευθύς ο φωτισμός, τόσο πιο θεατρικό το αποτέλεσμα, τόσο πιο αισθαντικό, και όσο πιο λευκό, καθαρό, ομοιόμορφο, ευκρινές, νοσοκομιακό, κλινικό, τόσο καλύτερα θα αποτυπώνεται το μακιγιάζ, με τόσο μεγαλύτερη λεπτομέρεια εννοώ. Η Ήρυδα λοιπόν λέει πάνω σε αυτό: καλό και μπόλικο φωτισμό εμπρόσθιο και όχι από τα πλάγια. Αν δεν υπάρχει φως ημέρας, μπορείτε να εντοπίσετε μία δυνατή, σχετικά ψυχρή λάμπα ή να φωτίσετε με το φακό ενός δεύτερου κινητού. Και το flash του κινητού, λέει, θα ήταν η τελευταία της επιλογή. Άρα εκεί είναι περισσότερο τι σας ενδιαφέρει εσάς να αναδείξετε. Το πάρα πολύ ωραίο καθαρό eyeliner που μπορείτε να κάνετε ή την καλλιτεχνική προέκταση του μακιγιάζ που έχετε δημιουργήσει. Τρίτο, πολύ βασικό όσον αφορά το φωτισμό, βεβαιωθείτε πως δεν έχετε περίεργες και άχαρες σκιές να παρεμβαίνουν στο πρόσωπο, να τονίζουν κόκαλα, ρητίδες, βαθουλώματα, ουλές, πτυχώσεις, οτιδήποτε τέτοιο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε fill light, που λέγεται, αν δεν κάνω λάθος, που σημαίνει ότι μπορείτε να γεμίσετε ορισμένες σκιές με φως. Πάνω σε αυτό, η Ήρυδα λέει ότι μία επιφάνεια που αντανακλά το φως κάτω από το πρόσωπο του μοντέλου δίνει ωραίο εφέ στα μάτια και γεμίζει τυχόν σκιές, π.χ. από ακμή, σακούλες ματιών, ρητίδες κτλ. Οι επιφάνειες που αντανακλούν το φως είναι οτιδήποτε άσπρο, αλλά άσπρο συμπαγές. Όχι, ας πούμε, χαρτί α4, λέει, που διαφανίζει. Μπορεί να είναι ένα φως στα ίδια Kelvin, δηλαδή στην ίδια θερμοκρασία, με την κύρια πηγή φωτός, το οποίο μπορείτε να απαλύνετε βάζοντας από πάνω ριζόχαρτο, γιατί αλλιώς έχει το αντίθετο εφέ, δηλαδή δείχνει πάρα πολύ σκληρό. Εγώ συνήθως χρησιμοποιώ καθρέφτη και αυτή τη στιγμή από κάτω χρησιμοποιώ καθρέφτη, όπως δείχνω και στο βίντεό μου για το πώς γυρίζω το βίντεό μου. Εάν βιάζεστε, εάν είστε σε περιβάλλον έτσι αγχωτικό, εάν είστε υποπίεση, μία φωτογραφία μπροστά από ένα παράθυρο με φως της ημέρας είναι νομίζω η καλύτερη λύση. Κεφάλαιο 2. Η ίδια η λήψη. Εκεί παίζει τεράστιο ρόλο η συσκευή από την οποία θα κάνουμε τη λήψη. Δηλαδή, εγώ τα έχω διαχωρίσει στο μυαλό μου σε τριών ειδών και τριών επιδόσεων συσκευές. Δηλαδή, υπάρχει η επαγγελματική μηχανή. Επίσης, υπάρχουν οι κανονικές compact μηχανούλες όπως αυτή που έχω αυτή τη στιγμή και γυρίζω βίντεο. Και βέβαια, υπάρχει και το κινητό. Το πρώτο tip είναι, όταν θέλετε να βγάλετε το μακιγιάζ σας από κοντά, όταν θέλετε να κάνετε κοντινό δηλαδή, καλό είναι να κάνετε zoom, ώστε να μην επέλθει η παραμόρφωση που συνήθως παρατηρούμε όταν πλησιάζουμε τη συσκευή πάρα πολύ κοντά στο πρόσωπο. Είναι αυτό που λέμε το fish eye lens effect, το οποίο συνήθως δεν το χρειαζόμαστε. Η Ήρυδα επίσης δίνει αυτό το tip του να απομακρυνόμαστε και να κάνουμε λίγο zoom με τη συσκευή που έχουμε, παρά να πλησιάζουμε πάρα πολύ κοντά στο πρόσωπο του μοντέλου. Δεύτερο tip. Από ό,τι έχω δει από τα κινητά, νομίζω ότι και αυτά παραμορφώνουν ελάχιστα το πρόσωπο. Δηλαδή, κάποια το δείχνουν ίσως πιο μακρύ. Άλλα αντιστρέφουν το πρόσωπο. Ξαφνικά το δεξί μας προφίλ γίνεται το αριστερό. Και άλλα επίσης έχουν ενσωματωμένο φίλτρο την ώρα που τραβάμε φωτογραφία, τον εαυτό μας ή τον άλλον άνθρωπο. Και γι' αυτό προτιμώ συνήθως μηχανή παρά κινητό. Και βέβαια το tip της φωτογράφου και το πιο σημαντικό. Σταθερό χέρι. Δεν πάμε να κάνουμε οποιαδήποτε επεξεργασία. Αν η φωτογραφία μας βγει, θα μπει, έχει καεί. Την έχουμε αποχαιρετήσει, πάει άκλαφτη, να ήταν κι άλλη. Αν δεν έχουμε σταθερό χέρι, καλό είναι να κουμπίσουμε το κινητό ή τη μηχανή σε κάποια επιφάνεια και να τραβήξουμε από εκεί.
κεφάλαιο 3. Η πόζα. Εδώ σας έχω 10 tips τα οποία έχω συγκεντρώσει εγώ ίδια από τόσα χρόνια ψωνοσύνης. Οπότε είναι ώρα να κάνουν απόσβεση. Πρώτο, εστιάστε κατά βάση στο να μικρύνετε οπτικά το μεγαλύτερο μέρος του προσώπου σας. Ό,τι απομακρύνετε δηλαδή από την κάμερα θα δείχνει και μικρότερο. Φυσικά η ρίδα λέει η κάμερα ελαφρώς πιο ψηλά από το πρόσωπο του μοντέλου, όχι ακριβώς απέναντι, ελαφρώς ανασηκωμένη. Και έτσι αυτή είναι μια βασική αρχή για να αναδείξουμε το πρόσωπό μας ή το πρόσωπο του ανθρώπου τον οποίο βγάζουμε φωτογραφία, ισορροπημένα όσο γίνεται εξ αρχής. Δεύτερο tip είναι να βρείτε το καλό σας προφίλ, δηλαδή από ποια μεριά σας αρέσει το πρόσωπό σας παραπάνω. Και μπορείτε κυρίως να βγάζετε φωτογραφία από εκεί. Αντίστοιχα, μπορείτε να ρωτήσετε τον πελάτη ή την πελάτησα ποιο προφίλ προτιμάει και να τραβήξετε τη φωτογραφία έχοντας λάβει υπόψη αυτό. Η Ρίδα λέει να κάνετε κάποια τεστ σχετικά με το ποια μεριά φωτογραφίζετε καλύτερα. Συνήθως εκείνη θεωρεί ότι στα 3 τέταρτα είναι η πόζα με τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας. Ούτε δηλαδή αν φας φωτογραφία ταυτότητας, ούτε προφίλ βέβαια γιατί κρύβεται το μισό πρόσωπο. Τρίτο tip. Τα μισόκλειστα μάτια συνήθως βοηθούν στο να φαίνεται το μακιγιάζ των ματιών καλύτερα. Αναδεικνύεται πολύ καλύτερα παρά από όταν είναι γουρλωτά ή αν κοιτάζουν πάρα πολύ ψηλά ή πάρα πολύ χαμηλά ή σε κάποιο ακραίο σημείο, δεξιά ή αριστερά. Επίσης βοηθούν και τα μη σφιγμένα χείλη. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο που όταν παρακολουθούμε για παράδειγμα λογαριασμούς στο Instagram, π.χ. της Linda Hallberg, που είναι καθαρά μακιγεριστικό προφίλ, έχει συνήθως την ίδια πόζα. Κάποια πράγματα αδιαμφισβήτητα λειτουργούν προς όφελος του μακιγιάζ, το αναδεικνύουν δηλαδή καλύτερα από ό,τι άλλα. Τα μισάνοιχτα χείλη δείχνουν ολόκληρο το πρόσωπο πιο χαλαρό. Τα μισόκλειστα μάτια επίσης. Άρα μελετήστε πόζες και εμπνευστείτε τόσο για τον εαυτό σας όσο και για το να καθοδηγήσετε τους πελάτες σας ή τα μοντέλα σας όποτε χρειάζεται. Πέμπτο tip είναι να προσέξετε τα μαλλιά. Δεν ξέρετε πόσες φορές την έχω πατήσει έτσι που έχω κάνει ένα πολύ ωραίο μακιγιάζ με πολύ ωραίες άκρες και σβησίματα και πέφτει μία φράτζα εδώ πέρα μπροστά και σβήνει όλο το μισό μάτι στην άκρη. Και φταίω καθαρά εγώ που είτε δεν το έχω προσέξει στον εαυτό μου, αν η φωτογραφία είναι δική μου, είτε δεν έχω καθοδηγήσει τον άλλον άνθρωπο ώστε να πάρει τα μαλλιά του μακριά για μια στιγμή για να φανεί το μακιγιάζ καλύτερα. Έκτο tip, στο οποίο νομίζω ήδη αναφέρθηκα ελάχιστα, είναι το ότι βοηθούν οι πιο νοχελικές, πιο ήρεμες, πιο χαλαρές πόζες, νομίζω, παρά οι πολύ ακραίες. Και δεν μιλάω για οποιοδήποτε είδους φωτογράφηση, δεν μιλάω για τις διακοπές μας που μπορούμε να πάρουμε ό,τι πόζα θέλουμε, μιλάω για φωτογράφηση που έχει σαν μοναδικό σκοπό την ανάδειξη του μακιγιάζ. Εκεί λοιπόν καλό είναι να αποφεύγουμε τα πάρα πολύ μεγάλα χαμόγελα, τα πολλά δόντια, τα πολλά ούλα, ίσα γιατί συμπιέζουν το υπόλοιπο πρόσωπο, μπορεί να δημιουργούν ρητίδες εδώ και εκεί στα μάτια, ας πούμε, που δεν ήταν εμφανείς πριν. Ένα ενδιάμεσο, χλιαρό, ήρεμο, νησταλαίο σχεδόν ύφος είναι συνήθως καλύτερο στο να αναδεικνύει τα βλέφαρα και τα βλέφαρα με τη σειρά τους το μακιγιάζ. Ένα 7ο tip είναι το να χαμογελάσετε πλατιά ή το να πάρετε βαθιά ανάσα και να τη φυσήξετε έτσι πολύ έντονα προτού ποζάρετε. Όλο αυτό κάνει το πρόσωπο να χαλαρώνει και μετά τα χείλη πάνε και κλείνουν φυσικά, όχι βεβαιασμένα, ακριβώς εκεί που πρέπει. 8ο tip, κάτι που βλέπω πολύ συχνά, είναι μακιγιάζ σε προφίλ. Αν θέλετε να φωτογραφίσετε το μακιγιάζ σας στο προφίλ, γιατί κατά ψέματα το highlighter, ας πούμε, αναδεικνύεται πολύ καλύτερα στο προφίλ, μπορεί να είναι μια συμπληρωματική φωτογραφία του μακιγιάζ σας, όχι η βασική. Η βασική συνήθως θα είναι είτε αν φας, είτε ακόμα καλύτερα στα 3 τέταρτα. 9ο tip, δεν ξέρω καν αν ισχύει, είναι η δική μου εντύπωση. Αλλά κάποιες φορές νομίζω, και από τα περιοδικά το έχω παρατηρήσει αυτό, ότι πάρα πολύ κοντινές φωτογραφίες, πάρα πολύ κοντινές, ένα κάδρο του σφιχτό, να μην αφήνει να φαίνεται τίποτα τριγύρω, συχνά κολακεύουν περισσότερο το πρόσωπο, καθώς το γυμνό μάτι δεν μπορεί με ακρίβεια να καταλάβει τη συμμετρία του προσώπου, απλώς εστιάζει στα χαρακτηριστικά, στα μάτια, στα χείλη, στη μύτη, στις υφές που υπάρχουν τριγύρω. Οπότε και αυτό είναι κάτι που μπορείτε να σκεφτείτε. Και ένα 10ο tip, παντελώς προαιρετικό, δεν βλάπτουν πολύ συχνά και τα χέρια στις φωτογραφίες. Δηλαδή προσθέτουν ένα κάτι της, μία ευαισθησία, ένα βηματάκι παραπάνω. Δεν μπορώ ακριβώς να το προσδιορίσω. Αλλά πολύ συχνά θα δείτε ίσως και στα δικά μου thumbnails, στα εικονίδια δηλαδή των βίντεο, είναι λες και το χέρι κάνει όλη τη φωτογραφία να βγάζει νόημα, ενώ χωρίς αυτό ήταν λίγο αμήχανη. Κεφάλαιο 4. Η επεξεργασία της εικόνας. Τεράστιο κεφάλαιο, ασχολούμαι με αυτό χρόνια. Το πρώτο μου tip είναι, αν με ρωτάτε θα σας το πω, όχι φίλτρα. Γιατί τα φίλτρα κάνουν το εξής κακό, κάνουν τρία κακά. Πρώτον, τα βρίσκω λίγο κακόγουστα. Δεν μ' αρέσει να βλέπω μια επιδερμίδα που δεν μπορώ να δω πώς είναι στην πραγματικότητα. Αλλά αυτό πείτε ότι είναι η προσωπική μου άποψη. Δεύτερον, δημιουργούν εξωπραγματικές εικόνες και αντίστοιχα εξωπραγματικές προσδοκίες από επίδοξους πελάτες, μελλοντικούς μας πελάτες. Δηλαδή, πες ότι έχω βάλει εγώ ένα φίλτρο. Και ο άλλος δεν το καταλαβαίνει γιατί το έχω βάλει διακριτικά. Και θα το δει και θα μου πει τι ωραίο μακιγιάζ που έχεις κάνει εδώ, που το δέρμα είναι πάρα πολύ λίγο και εγώ έτσι το θέλω. Και δεν μπορώ να το παράγω, γιατί δεν το παρήγαγα ποτέ, γιατί δεν το κάνει αυτό το μακιγιάζ. Το έκανε το κινητό. Και τρίτο και τελευταίο, τα φίλτρα στο κάτω-κάτω δεν μας κάνουν μόνο νομίζω να δείχνουμε αναξιόπιστοι, αλλά και ανασφαλείς. Γιατί σημαίνει ότι
Μήπως βάλαμε φίλτρο για να κρύψουμε ένα άτσαλο σβήσιμο στη σκιά? Με λίγα λόγια, στο φίλτρο βασιζόμαστε για να δείχνει όσο καλή θέλουμε η δουλειά μας? Ή μπορούμε και μόνοι μας, πάντοτε όμως σε ρεαλιστικά πλαίσια και θέτοντας σωστές προσδοκίες από τον άνθρωπο που θα έρθει σε εμάς? Άρα, δεν ξέρω αν έγινε κατανοητή, δεν προτιμώ τα φίλτρα και δεν τα προτείνω. Δεύτερον, η χρωματική διόρθωση στην επεξεργασία της φωτογραφίας σε μικρό βαθμό είναι φίλος μας. Μπορεί πράγματι ό,τι και να κάνουμε να μην αποτυπώνονται τα χρώματα όπως είναι στην πραγματικότητα. Μπορούμε να τα επηρεάσουμε. Υπάρχουν apps όπως το Lightroom. Μπορούμε επίσης να πειράξουμε λίγο την αντίθεση, να φαίνονται τα ανοιχτά σημεία πιο φωτεινά και τα σκοτεινά σημεία πιο σκούρα, και έτσι να είναι ακόμα πιο καθαρή η εικόνα. Εάν παίξουμε λοιπόν λίγο με τις αποχρώσεις, τους τόνους και τις αντιθέσεις, θα βγει μια ακόμη πιο ενδιαφέρουσα φωτογραφία, χωρίς να αγγίζει τα όρια της εξαπάτησης. Και τρίτο tip πάνω σε αυτό το θέμα. Το Photoshop θέλει αρκετή εξάσκηση ώστε να φαίνεται όσο το δυνατόν πιο φυσικό το αποτέλεσμα που θα δώσετε, και κατά τη γνώμη μου δεν βλάπτει σε μικρό βαθμό, δηλαδή δεν θα διστάσω να σβήσω ένα σπυράκι παροδικό, αλλά αν χαθεί το μέτρο και το μοντέλο της φωτογραφίας το κάνω αγνώριστο, μετά αυτό νομίζω έχει τόσο νόημα όσο και το να την κάνουμε την εικόνα στα φίλτρα όπως είπα πριν. Και κεφάλαιο 5 και τελευταίο. Το πορτφόλιο. Εάν πρόκειται να φτιάξετε ένα σοβαρό πορτφόλιο με εικόνες ποιοτικές, υψηλής ποιότητας, υψηλής αισθητικής, τότε θα πρότεινα να εμπιστευτείτε τους ειδικούς. Οι ειδικοί είναι εκεί για κάποιο λόγο. Εγώ τις εικόνες που βλέπετε τώρα δεν θα είχα την παραμικρή ιδέα πώς να τις παράγω, εάν δεν είχα φωτογράφους να απαθανατίζουν το μακιγιάζ μου. Θα σας πρότεινα λοιπόν ανεπιφύλακτα να βρείτε έναν επαγγελματία που να σας ταιριάζει, να έχει εξοικείωση με το beauty κομμάτι της φωτογραφίας, γιατί εντάξει, αν είναι πολεμικός ανταποκριτής, πώς θα βγάλει τη σκιά και το glitter να είναι τέλειο, δηλαδή έκαστο στο είδος του. Δεύτερο tip είναι, στην έρευνά σας για τον φωτογράφο αυτό ή αν αποφασίσετε μόνοι σας να το επιχειρήσετε, το να βρείτε εικόνες που σας αρέσουν και σας εμπνέουν. Μπορείτε να συγκεντρώσετε ένα ενδεικτικό πορτφόλιο, το οποίο δεν θα είναι δικό σας, και να βασίσετε το δικό σας σε αυτές τις εικόνες. Δεν μιλάω για αντιγραφή, μιλάω για έμπνευση. Τι μας τραβάει σε αυτές? Είναι ο φωτισμός? Είναι η ποιότητα? Είναι η επεξεργασία? Γιατί τις περισσότερες φορές οι άνθρωποι ξεγελιόμαστε. Και τελικά αυτό που μας τραβάει περισσότερο απ' όλα είναι το μοντέλο. Εάν διαχωρίσουμε τις τριγύρω συνθήκες από το ίδιο το αντικείμενο, θα ξέρουμε περίπου τι να ζητήσουμε. Και γιατί αυτό είναι σημαντικό? Γιατί η αποκωδικοποίηση αυτή βοηθάει στο να προβλέψουμε στο μέλλον πώς θα φαίνονται και οι δικές μας φωτογραφίες, ενώ οι φωτογραφίες της δουλειάς μας. Και τρίτον, όσον αφορά το πορτφόλιο, μπορείτε να έχετε φυσικά ένα βασικό πλάνο δράσης, απλώς κανείς δεν βρίσκει το στυλ του εξ αρχής. Είναι κάτι που παίρνει πάρα πολλά χρόνια, μπορεί να παίρνει και ολόκληρη ζωή. Χωρίς δηλαδή πάρα πολύ πειραματισμό, δεν νομίζω ότι είναι δυνατόν να καταλήξει κάποιος σε κάτι όριμο, σε κάτι εκλεπτισμένο, σε κάτι φινετσάτο και σε κάτι το οποίο είναι απολύτως προμελετημένο από τον ίδιο και δεν είναι στην τύχη. Το πορτφόλιό σας οφείλει να αντικατοπτρίζει με όσο το δυνατόν πιο εντυπωσιακό τρόπο τις υπηρεσίες που όντως σκοπεύετε να παρέχετε. Για παράδειγμα, εγώ κάνω beauty και κάνω και body painting και φλερτάρω και με το μακιγιάζ μόδας. Special effect, δηλαδή προσθετικά και οτιδήποτε τέτοιο, δεν είναι κάτι το οποίο θα προσφέρω σαν υπηρεσία σε κάποιον, άρα δεν είναι και κάτι που ανήκει στο πορτφόλιό μου. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω σε κάποιους να φάνηκε χρήσιμο. Αν έχετε έξτρα ιδέες ή ερωτήσεις, απορίες, σχόλια, όλα αυτά, μου τα αφήνετε από κάτω. Βρείτε με και στο Instagram, θα έχω το όνομά μου στην οθόνη και στο κουτί των πληροφοριών όπως πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε και θα σας δω στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!